Έχει όλα τα νεότερα. Ευάγγελε, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλό απόγευμα από την περιοχή του χωριού Πραστιό Αυδήμου. Λίγα μέτρα από το σημείο της πυρκαγιάς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ήταν μια πυρκαγιά αρκετά μεγάλης έκτασης. Είχε αρχίσει και είχε πάρει αμέσως διαστάσεις λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις πυρόσβεσης από τις Βρετανικές βάσεις, την πολιτική άμυνα και το τμήμα Δασών, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών. Στο έργο της πυρόσβεσης σημαντικό ρόλο έπαιξαν βέβαια και τα πτυτικά μέσα, εφαρμόστηκε και σε αυτή την πυρκαγιά το σχέδιο Ίκαρος, ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο της των μέτρων προστασίας διαφόρων κατοικιών κοντά στις οποίες έφτασε η πυρκαγιά, εφαρμόστηκε και το σχέδιο Πολύβιος μετά από αξιολόγηση της κατάστασης. Μέλη της πολιτικής άμυνας έσπευσαν σε συγκεκριμένο αριθμό κατοικιών στο χωριό Πραστιό Αυδήμου και εκένωσαν κατοικίες κυρίως για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, οι κατοικίες αυτές, όπως μας αναφέρθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, προστατεύτηκαν αφού οι αυλές των σπιτιών αυτών προστατεύτηκαν με αφρό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είχαμε ζημιές σε υποστατικά, μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά υπέστησαν κάποιες ζημιές. Να πούμε ότι η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπό μερικό έλεγχο. Μάλιστα, Ευάγγελε, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. 6 μέρες μετά την φωνική έκρηξη στο Λίβανο που στήχησε τη ζωή σε